πάλι μαζί σας από την πανέμορφη Κύπρο. Τι κάνετε αυτό το καιρό? Αυτό το καιρό είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στην ΕΘΑΛ, εδώ, σε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της Κύπρου, το οποίο έχει μια ιστορία 33 χρόνων. Βέβαια, κατά την περίοδο του lockdown, ενώ ουδέποτε είχα ξεπεράσει τα 78-79 κιλά, όταν ζυγίστηκα είδα 89. Εντάξει. Και επειδή ο μεγάλος μου γιος ασχολείται πολύ με τη γυμναστική, κάνει Βραζίλια, Ζιουζίτσου και τέτοια, ωραία, κάποια στιγμή όταν με είδε μου είπε: «Πότε ξεγεννάς?» Και έκανα εκείνη την περίφημη διαλυματική νηστεία στις 16 ώρες. Ω, το κάνατε? Ναι. Πώς πήγε αυτό? Ναι. Μια χαρά. Μετά τις διαφημίσεις φτιάχνουμε λάχανο ντορμάδες με απολαύ. We have a big change on set. Με πάρα πολύ χαρά σήμερα τηλεθεατές σου. Πρέπει να σας πω ότι έχω φέρει από το Group Miron. Μας έχει φέρει προϊόντα από την Ελλάδα. All the products we're using today are straight from Greece. Thank you to Group Miron. Thank you so much. This is actually so exciting to do things authentic. So thank you, Group Alimentaire Miron. And for filling, okay. Κρυθαράκι. Σήμερα δεν θα βάλουμε ρύζι μέσα. Αυτό είναι κρυθαράκι που λέγουμε και ορίζο. Δεν είμαι σίγουρη το πλένουμε το ορίζο. Do we wash this? So, you always wash your rice, yes. But orzo is not rice, it's pasta. I grew up loving this. I would say this is like a Greek version of like a Nutella. Πάμε. Καλησπέρα και πάλι από μία πανέμορφη χώρα. Πόλη. Που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. I can't. I don't know what's wrong with me. Go away. Μην με κοιτάς. No. You're giving me bad luck. Last one. Last one. Last one. Okay. Μουσεία και εδώ πέρα. One more time. So, of course, that wasn't his fault after all. Okay. Γεια σας από τη Λεμεσό. Καλησπέρα τελεθεατές σου. Θα γνωρίσω έναν υπέροχο σκηνοθέτη και ηθοποιό και είναι ο Star Foodie της ημέρας. Ελάτε μαζί μου. Let it cool for another 20 minutes, yeah. So we did... Τι μου. Ο Ματίο Μάνα έχουμε εδώ πέρα. Οπα!